στο κέντρο της Γλυφάδας, σε νέο χώρο. Πού τη βρίσκεις την αντοχή και τη διάθεση? Μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Πώς θα πω, όσο έχω κουράγιο. Έχεις δουλέψει με τα μεγαλύτερα ονόματα. Βύση, Καρβέλα, Πανταζή, Κιάμο, Πέγκι Ζίνα. Η πιο δύσκολη στιγμή σου, αν ένας σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε: σου φέρνω λεφτά τώρα από τους επώνυμους καλλιτέχνες. Είχα 5 φίλους εκτός κυκλώματος που την ώρα που έπρεπε να με βγάλω από το αυτόφορο βρεθήκαν κάτι λεφτά. Όχι από καλλιτέχνη. Από ένα καλλιτέχνη που σε κάποια στιγμή ήμουν ζωρισμένος, ναι, μου έφερε κάποια λεφτά. Θες να πεις ποιος ήταν αυτός? Όχι, και δεν έχω βγάλει για την υποχρέωση ακόμα και αν με ακούει. Ένα παράπονο έτσι που έχω και τώρα μου δίνεται ευκαιρία να το πω είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνοι που γίνανε μεγάλοι φτάσαν να πάνε στο Μέγαρο Μουσικής ή να πάνε στο Ηρώδιο να τραγουδήσουν. Δεν έχω ακούσει έναν και αυτοί οι ψευτοκουλτουριάριδες ακόμα να πήρε ναι, εμείς περάσαμε από κάποια μαγαζιά, εκεί καλοκυρθήκαμε, εκεί γίναμε τραγουδίστε. Πού γίνανε τραγουδίστε, στα σπίτια τους. Στα δικά μας τα μαγαζιά γίνανε. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση μια μέρα και δεν το είχα δει εγώ. Αυτό το μαγκάκι που έχετε εκεί, η μαγκύρα. Yeah. Την άκουσα μια μέρα, μιλούσα με το γιο μου σε μια εκπομπή και του είπε: σε ξέρω από μικρό. Και της λέει ο γιος μου: από πού με ξέρει? Δούλευα παραγούμενα στον πατέρα σου. Δεν το λέει καμία αυτή. Βλέπουμε τον Άσο, είναι ένα παιδί που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Έχει κάνει πολύ μεγάλες σπουδές έξω. Και τον είδαμε τώρα και στο Survivor και στο Just the Two of Us. Κοιτάξτε, ο Άσος είναι ένα καλλιεργημένο παιδί. Πολύ. Είναι πολύ καλό παιδί, θα έλεγα και αυτός και ο άλλος ο γιος μου, είναι εκτός εποχής θα έλεγα. Αν πραγματικά άκουγε εμένα, εγώ δεν θα ήθελα να πάει ούτε στο Survivor να πάει, ούτε στο Τζάς του να πάει ο Φας. Διότι ο Νάσος τελείωσε ένα εθνικό θέατρο. Αν σου λέγανε να πας κριτική επιτροπή στο Τζάς δεν του ο Φας. Μου είχαν πει πριν από χρόνια και δεν πήγα. Δεν κάνω εγώ για αυτά τα πράγματα, αλλά και εγώ. Πώς τις βλέπεις αυτές τις εκπομπές, το Τζαζ δεν του σου αρέσει? Βλέπουμε τώρα και την κυρία Πατούλη που πήγε και την κυρία Μαϊμαρίδη που είναι εκεί. Πλάκα κάνεις τώρα, μα. Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα μια καριέρα τέτοια που έχει δίπλα σε ένα άντρα επώνυμο ή άλλη που είναι επιστήμονα ή άλλη με κάτι αρώματα να πάνε εκεί να γίνουν τηλεοπτικό σκουπίδι? Για ποιο λόγο, να τις μάθει ο κόσμος? Να βγει δημόσια να πει ότι πήρε το διαζύγιο και πήρε ένα διαζύγιο, πρώτη παίρνει διαζύγιο η κυρία Πατούλη. Επιτρέπεται τώρα να βγουν αυτά τα πράγματα? Είναι ντροπή πράγματα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν μπορεί να κρίνει. Πλάκα που κάνει, τι θα γίνει δάσκαλος ο Αργυρός? Είναι ένας καλός τραγουδιστής, ένα ομορφόπεδο, δεν αμφισβητώ το την αξία του. Αλλά μπορεί να γίνει δάσκαλος τώρα ο Αργυρός δηλαδή. Ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης είναι ένα ίδρυμα, είναι ένα στάρ της εποχής, αλλά μέχρι εκεί ρε φίλε να πούμε. Ξέρεις, βγαίνεις, τραγουδάς, αυτή τη φωνή που έχεις, την καλή, την αίσθηση, δεν έχει. Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι ο Αργυρός και ο Σάκης να πάνε να κρίνουν και να προσβάλλουν κάποια παιδάκια. Θα προσβάλλεις, διότι αν πράγματι έχει μια φωνή αυτός από μέσα του, δεν ξέρεις να τον εκρίνει. Δεν είσαι ο Γιώργος ο Κατσαρός. Πώς ήταν τώρα τον Τριαντάφυλλο που πήγε στο Survivor και κάνει δεύτερη καριέρα? Τι δεύτερη καριέρα μπορεί να κάνει, εντάξει. Πήγε εκεί, ξεσκονίστηκε, τον εμάθανε. Για να δούμε τώρα θα ξεκινήσει τι καριέρα θα κάνει τώρα. Και τα παιδάκια εκεί ακόμα. Εκεί έμεινε στο. Θα σπάσω τα ρολόι. Άκουσες κανένα άλλο τραγούδι? Τι να κάνει, τι δεύτερη καριέρα για να είναι 30 άνθρωποι? Τρία πουλάκια πάνε ψηλά. Ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε.